ως μέλος της ελληνικής ομάδας αεροπορικών επιδείξεων με F-16 που έχει ως έδρα την αεροπορική βάση Σούδας, είναι χαρά μου να σας περιγράψω την επίδειξη δυνατοτήτων του F-16 Block 52+. Επίσης, είναι τιμή μου να περιγράψω τη σημερινή επίδειξη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την έναρξη των Βαλκανικών Αγώνων και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ο υπτάμενος σημερινής επίδειξης είναι ο σμιναγός υπτάμενος Καραχάλιος Εμμανουήλ, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης σε αεροσκάφη Α7 Corsair και F-16 Block 52+. Το αεροσκάφος σημερινής επίδειξης φέρει σύμπροφες δεξαμενές καυσίμου, διαμόρφωση η οποία καθιστά την ελληνική ομάδα ως τη μοναδική demo team με F-16 που πραγματοποιεί την επίδειξη αυτή με αυτή τη διαμόρφωση. Το όνομα της ομάδας, καθώς και το χαρακτηριστικό κλήσης, είναι Zeus, από τον πατέρα των Ολύμπιων θεών της ελληνικής μυθολογίας. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί την τρίτη εκδήλωση μέσα στο 2012, στην οποία συμμετέχει η ελληνική F-16 Demo Team, ενώ τον περασμένο Ιούνιο συμμετείχαμε για δεύτερη φορά σε διεθνή αεροπορική επίδειξη στο Βέλγιο, στο Florence Air Show. Λόγω της χαμηλής βάσης νεφών που επικρατεί, δεν θα μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε τους ολιγμούς που εκτελούνται σε μεγάλα ύψη. Παρ' όλα αυτά, να είστε σίγουροι ότι η επίδειξη χαμηλού ύψους θα είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς το ελληνικό F-16 θα σας παρουσιάσει τι μπορεί να εκτελέσει. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον ήχο της ελευθερίας από το F-16 Fighting Falcon. Κυρίες και κύριοι, ας πάμε ζωντανά στο πιλωτήριο. Zeus 1-2, πώς μας ακούς? Δυνατά καθαρά. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της ελληνικής ομάδας αεροπορικών επιδείξεων F-16 Zeus, είναι τιμή και χαρά μου που πετάω σήμερα στην 100η επέτειο των Βαλκανικών πολέμων και της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να αφιερώσω τη σημερινή επίδειξη στους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν τη χώρα μας, καθώς και σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Zeus 1, συνεχίζει ο ίσοντα παριστερά, Zeus 2, σύγχρονα το δικό σου. Ο σμιναγός Καραχάλιος απογειώθηκε σήμερα από την 110 πτέρυγα μάχης της αεροπορικής βάσης Λάρισας. Τώρα τοποθετείται για να εξομοιώσει μια απογείωση και στη συνέχεια θα στρέψει το οριζόντιο σε ένα κλασικό ελιγμό, το Level 8. Αλλιώς διαγράφει ένα οριζόντιο 8 πάνω από το χώρο επίδειξης. Δείτε τώρα, καθώς ο σμιναγός Καραχάλιος επανατοποθετεί το αεροσκάφος και επιδεικνύει την ικανότητα του F-16 να πετάει σε πολύ χαμηλό ύψος και με μεγάλη ταχύτητα. Καθώς θα περνάει από μπροστά σας, θα ταξιδεύει με 650 μίλια την ώρα, η οποία είναι το μισό της μέγιστης ταχύτητας του F-16 των 2 Mach. Καθώς επιστρέφει στο κέντρο επίδειξης, ο υπτάμενος θα επιταχύνει ραγδαία και θα εκτελέσει μια σειρά από περιστροφές του αεροσκάφους γύρω από τον διαμήκη άξονα του, επιδεικνύοντας την εκπληκτική περιστροφική του ικανότητα. Από τα αριστερά σας, ο σμιναγός Καραχάλιος και το τριπλό ρολ. Thank you.
αεροσκάφους είναι καθοριστική. Δείτε τώρα, καθώς ο σμηνεγός Καραχάλιος σας δείχνει πόσο εξαιρετικό είναι το F-16 σε μια στροφή 9G. Μπροστά σας θα στρέψει στιγμιαία και θα επιδακυνθεί σε μια κλεισή στροφή, πιέζοντας τον εαυτό σου στο κάθισμα με τη δύναμη 9 φορές του βάρους του, η οποία αποκαλούμε στην αεροπορική φρασολογία 9G. Τώρα θα σας επιδείξει τη δυνατότητα εκτέλεσης με ακρίβεια απότομων ελιγμών. Θα εκτελέσει μπροστά σας ένα ρολ 4 σημείων, σταματώντας κάθε 90 μοίρες περιστροφής. Προσέξτε την ακρίβεια με την οποία εκτελείται κάθε μεμονωμένη κίνηση. Από τα αριστερά σας το F-16 και το ρολ 4 σημείων. Ετοιμάστε τις φωτογραφικές σας μηχανές. Ο σμηνεγός Καραχάλιος θα σας παρουσιάσει το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πτήσης του F-16, το οποίο του επιτρέπει να επιδείξει τον ελιγμό αιχμή του δόρατος. Από τα δεξιά σας το F-16 και η αιχμή του δόρατος. Ο σμηνεγός Καραχάλιος θα επιδοθεί σε μια σειρά ελιγμών που θα σας επιδείξουν την ικανότητα του F-16 να στρέφει κλειστά και να μένει απρόβλεπτο. Σε ένα γνώρισμα που βοηθάει το F-16 να επιβιώνει εναντίον απειλών, μιας και μπορεί γρήγορα να μεταβαίνει από την οριζόντια μάχη σε κατακόρυφη. Κυρίες και κύριοι, από τα αριστερά σας, το F-16 και η Falcon 10. Καραχάλιος τώρα επιβραδύνει το F-16 για μια διέλευση χαμηλής ταχύτητας με μεγάλη γωνία προσβολής. Καθώς το F-16 μπορεί να πετάξει με ταχύτητες μεγαλύτερες από τη διπλάσια ταχύτητα του ήχου, μπορεί να πετάξει χωρίς κανένα πρόβλημα στον έλεγχο του και με πολύ μικρές ταχύτητες. Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Ο ελιγμός αυτός αναφέρεται στη μεγάλη γωνία προσβολής, όπου έχει τη δυνατότητα το αεροσκάφος να διατηρείται σε ευθεία οριζόντια πτήση. Ο σμηνεγός Καραχάλιος κρατάει το F-16 με στάση ανόδου 20 μοιρών και ταχύτητα μόλις 120 μιλίων. Καθώς προσεγγίζει, παρακολουθείται τη μοναδική παραλλαγή Αιγαίου που έχει το F-16, η οποία είναι σχεδιασμένη να το καθιστά πιο δύσκολα ορατό από τον εχθρό.
Κυρίες και κύριοι, ο υπτάμενος προετοιμάζεται για μια διέλευση σε χαμηλό ύψος μπροστά σας. Στα ψηλά τα βουνά να γυρνά. Θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή τη διέλευση στους άντρες και τις γυναίκες από όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Στις οικογένειές μας, καθώς και σε όσους έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας. Αυτή θα είναι η καλύτερη ευκαιρία για μια φωτογραφία, γι' αυτό ετοιμάστε τις φωτογραφικές σας μηχανές να αποθανατήσετε αυτό το χαιρετισμό. Τώρα, πίσω και δεξιά σας. Η πολεμική αεροπορία παίζει καθοριστικό ρόλο στην άμυνα της χώρας μας. Ενώ τα σύγχρονα μαχητικά της αεροσκάφη έχουν αυξήσει σημαντικά την αποτρεπτική της ικανότητα. Και τώρα, εκ μέρους του αρχηγού της πολεμικής μας αεροπορίας, αντιπτεράρχου Αντωνίου Τσαφτιντάκη, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ελπίζουμε η σημερινή μας επίδειξη να σας εντυπωσίασε και να έγινε αντιληπτή η δυνατότητα ελιγμών του F-16. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Ανέμου ζητάω, έχω πάψει να είμαι θνητός. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω, δίχως σώμα χρυσός αετός.